Πλησιάζουμε και φέτος το Πάσχα, έρχονται δύο κρίσιμες εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουν την ιστορία Πάσχα στο χωριό. Πάσχα θα κάνουμε και θα κάνουμε κανονικά στα χωριά τους ο καθένας. Θα έρθω το Πάσχα στο χωριό. Κι εγώ θέλω να πάω για Πάσχα στο χωριό, αλλά δεν έχω αμάξι. Καλύτερα, γιατί κι εγώ που έχω, άστα να πάω στο διάλο. Θα έρθω το Πάσχα στο χωριό. Καλό θα είναι να μην πάτε ούτε φέτος στα χωριά σας, αλλά και να θέλετε να πάτε δεν μπορείτε, γιατί με 2 ευρώ τιμή βενζίνης θέλετε 200 ευρώ να πάτε στο χωριό. Οπότε καθίστε εκεί που βρίσκεστε. Και επειδή γνωρίζουμε και συναισθανόμαστε την κατάσταση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν κοροϊδεύουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Έχουμε σχέδιο και προχωρούμε βάσει αυτού του σχεδίου. Σωθήκαμε, σωθήκαμε. Μπαίνει σε εφαρμογή στα μέσα Απριλίου η ψηφιακή κάρτα για την επιδότηση της βενζίνης. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Επιπλέον θα δοθούν 5 ευρώ σε όσους χρησιμοποιούν την κάρτα αντί τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Θεία, δεν έχω ρέστα να σας δώσω. Ρέζε, αγόρι μου, κράτα το. Χαλάλι σου. Επιπλέον θα δοθούν 5 ευρώ σε όσους χρησιμοποιούν την κάρτα αντί τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Δεν δίνει συχνά λεφτά, αλλά άμα το κάνεις, το παρακάνεις. Ναι. Παρακαλώ. Για φέτος το Πάσχα υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση λαμπάδας καθημερινά στο σπίτι. Πλάκα μου κάνετε. Σβήστε τα φώτα στο σπίτι σας για να μην σας έρχεται και φουσκωμένος ο λογαριασμός και να νιώσετε οικογενειακά την ευλάβεια του Πάσχα, να το γιορτάσετε. Να μπει μέσα στις ψυχές σας και να το νιώσετε όπως πρέπει. Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Δηλαδή, άμα καίτε όλα τα φώτα, τηλεοράσεις και αυτά, θα σας έρθει και ο λογαριασμός πολύ φουσκωμένος, δεν θα έχετε να τον πληρώσετε, θα κάνετε παράπονα και δεν θα καταλάβετε και Πάσχα. Κάθε μέρα με τη λαμπάδα μέσα στο σπίτι θα περνάτε πολύ όμορφο. Μην ξεχάσετε τη λαμπάδα. Κύριε Παγώνη, τι λέτε? Να κρατήσουμε τα λεφτά για το καλοκαίρι, γιατί θα τα δώσουμε όλα στο ρεύμα και δεν θα έχουμε να. Δεν θα έχετε να πάτε στη Μύκονο. Είμαστε στο Super Paradise! Η κυρία Παγώνη θέλει να πάει και στη Μύκονο. Και Μύκονο, γιατί όχι. Μύκονο! Και να περάσουμε τέλεια δηλαδή με τους τουρίστες και από το χειμώνα θα είμαστε πάλι μέσα. Πώς να έρθω στο σπίτι με τα χέρια μου άδεια. Η ακρίβεια χτυπά άσχημα και το πασχαλινό τραπέζι. Με τις τιμές βασικών αγαθών να έχουν ανατιμηθεί, το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού φαίνεται πολύ πιο τσουχτερό σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, κατσίκι. Γυναίκα τα λεμόνια! Με πέτσα ή χωρίς πέτσα φέτος. Κατερινάκι! Πετσούλα! Συνταγματάρχης Ευμορφήτης Υπέλαος, επικεφαλής του Συνεργείου Ψησίματος. Στα μπούτια, στα μπούτια! Κατερινάκι! Πετσούλα! Ξεμυαλιστήκαμε, θα λέει κανείς όλοι. 13 ευρώ, 14 ευρώ, ακόμη και 15 ευρώ το κιλό. Αυτές είναι οι τιμές που βρίσκει κανείς με μια επίσκεψη στη Βαρβάκιο αγορά ή στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Όχι. Αποκλείεται. Στο χωριό μου και έχω τηλεφωνήσει στο Βοσκό. Θα το πάρω από το Βοσκό. Είμαι ο Μανούσος και είμαι Βοσκός. Από πέρυσι έχει μείνει ένα κομμάτι, μπορεί να το φάω. Πετσούλα Κατερινάκη. Ένα ψησουκιός να κάνουν και ένα χορό. Σήμερα Γιώργη Πασχάλια, Γιωργάκη, Γιωργάκη. Πάμε λαμπρή, χάιντε! Γιωργάκη και Λεβέντη, σήμερα πανηγύρι. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να πάτε για τις διακοπές σας με ασφάλεια και να γυρίσετε με ασφάλεια και την Ελλάδα μας την περιμένει ένα μέλλον λαμπρό χωρίς αυτούς. Θα σας εξαφανίσω μεν.